Η Καλαμάτα φοράει το καλύτερο χαμογελό της και έχοντας πολύ κέφι αλλά και καρναβαλική αποκριάτικη διάθεση για χορό και διασκέδαση, καλεί όλους να συμμετέχουν στο 11ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Ένα καρναβάλι που πλέον είναι θεσμός, που έχει αγκαλιαστεί από μικρούς και μεγάλους. Ένα καρναβάλι που ξεπέρασε και τις δύσκολες εποχές υγειονομικής κρίσης. Το 11ο Καρναβάλι λοιπόν υπόσχεται σε όλους διασκέδαση και πολλά παιχνίδια, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους μας να αφήσουμε λίγο πίσω τα προβλήματά μας και να περάσουμε όμορφα. Το 11ο Καρναβάλι θα εξελιχθεί στο κέντρο της πόλης, στις γειτονιές, στην παραλία και στις κοινότητες. Με πολλή διασκέδαση και πολύ χορό και όμορφες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, τους χορηγούς βέβαια, τους εθελοντές, τα μέλη εδώ που δούλεψαν για το καρναβάλι της Καλαμάτας, την Καρναβαλική Επιτροπή, τον Παναγιώτη, στο πρόσωπο του Παναγιώτη, όλη την Καρναβαλική Επιτροπή, στο πρόσωπο του Σωτήρη Τιφάρης για τη μεγάλη προσπάθεια, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω τους πρωταγωνιστές, τους μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές. Καλούμε όλο τον κόσμο λοιπόν να έρθει στην Καλαμάτα, να περάσει όμορφα, να διασκεδάσει, να απολαύσει το 11ο Καλαματιανό Καρναβάλι. 11 χρόνια Καλαματιανό Καρναβάλι. Η Καλαμάτα χορεύει στους καρναβαλικούς ρυθμούς. Γιορτάζουμε τις απόκριες μέσα από πλούσιες εκδηλώσεις, πάρτι, παιχνίδια, ασκορπώντας έτσι τη χαρά και τη διασκέδαση που έχουμε όλοι ανάγκη. Η Καλαμάτα έχει στολιστεί και είναι έτοιμη να υποδεχτεί μασκαράδες από όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, την Καρναβαλική Επιτροπή, όλα τα μέλη της Φάρης, το Δήμο Καλαμάτας για την πολύτιμη βοήθειά του, που είναι πάντα δίπλα μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους αρχηγούς από το κάθε γκρουπ, που και αυτοί συνεισφέρουν και με την προσωπική τους εργασία και είναι πάντα δίπλα μας ό,τι χρειαστούμε. Πάμε για τον 10ο Καρναβάλι δυνατά. Να ευχαριστήσουμε και τους μεγάλους χορηγούς μας, τον Γιώργο το Σπουργίτη και το συνεργείο Σωκράτη Σάμιος. Τους επαγγελματίες της πόλης μας που φέτος ήταν δίπλα μας σε όλους τους τομείς και ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Γιατί αλήθεια είναι, ξεκινήσαμε λίγο φοβισμένοι, αλλά τελικά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία φέτος και θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καρναβάλι. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την μεγάλη έναρξη του 11ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν σκληρά, πρωτίστως τον Δήμο Καλαμάτας και τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο της Φάρης και την Φάρης και όλα τα μέλη της Φάρης, όλη την Καρναβαλική Επιτροπή και κυρίως τους καρναβαλιστές οι οποίοι διέθεσαν, όπως είπε και ο πρόεδρος της Φάρης, προσωπικό κόπο, κούραση και ώρες για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τα γκρουπ τους και τα άρματα τα οποία θα απολαύσετε στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, τον κύριο Σάμι και τον κύριο Σπουργίτη, τους υπόλοιπους χορηγούς και υποστηρικτές, το Σύλλογο Εστίασης, τον Εμπορικό Σύλλογο και όλους τους συλλόγους που μετέχουν στο 11ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ πλούσιο, με εκδηλώσεις που γίνονται όχι μόνο στην Καλαμάτα, αλλά και στις γύρω περιοχές και στις κοινότητες, γιατί στόχος είναι το καρναβάλι να απλωθεί όσο περισσότερο γίνεται και όπου μπορεί να απλωθεί. Όχι μόνο δηλαδή στο κέντρο της πόλης, στην παραλία και στο ιστορικό κέντρο, αλλά σε κάθε γειτονιά. Έτσι λοιπόν μετέχουν σχολεία, μετέχουν ΚΔΑΠ, μετέχουν σύλλογοι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ότι συνεχώς οι αιτήσεις αυξάνονται. Αναμένουμε να έχουμε κόσμο στην πόλη και καλούμε τον κόσμο να έρθει στην πόλη της Καλαμάτας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε ένα εξαιρετικό καρναβάλι. Η αυλαία λοιπόν ανοίγει αύριο με την τελετή έναρξης στην κεντρική πλατεία της πόλης μας στις 7 η ώρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης, παρουσίαση των γκρουπ και φυσικά θα επιστρέψει μια πολύ αγαπημένη μας γνώριμη, η πριγκιπέσα Ιζαμπό, για την οποία θα σας μιλήσει και η κυρία Φίφα, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την παρουσίαση της πριγκίπισσας. Μετά θα παρουσιαστούν τα γκρουπ μας και θα ολοκληρωθεί η τελετή έναρξης με την συναυλία από τους Αλκατράς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην οικοδέσποινα της βραδιάς, παρέα με εμένα, να είναι η αγαπημένη μας ηθοποιός η Ελένη Λιάσκα, που θα σας μιλήσει σε λίγο. Ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, την Κυριακή έχουμε 3 του μήνα, 8 η ώρα, street party στην οδό Αμφίας, στο ιστορικό κέντρο που συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις της Αμφίας και του ιστορικού κέντρου. Την Τσικνοπέμπτη έχουμε παραδοσιακό γλέντι στους Αγίους Αποστόλους, όπου σας περιμένουμε να έρθετε να τσικνήσουμε όλοι μαζί. Έχουμε επίσης την Παρασκευή,
8 του μήνα την συναυλία με τους ακροβάτες, γιατί πέρα από τα γνωστά γκρουπ και τους γνωστούς καλλιτέχνες, θέλουμε να δώσουμε έμφαση μέσα από το 11ο Καλαματιανό Καρναβάλι και στα ντόπια παιδιά και στους ντόπιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές και bands. Οπότε έχουμε λοιπόν τους ακροβάτες. 9 του μήνα στην προκυμαία έχουμε την αποκριάτικη ποδηλατάδα μας και παιχνίδια τα οποία έχουν οργανώσει μαζί με την ομάδα των παιχνιδιών οι πρόσκοποι. Να πούμε ότι την Κυριακή 10 του μήνα έχουμε το παραδοσιακό γαϊτανάκι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά την Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και τους οδηγούς, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, που βοηθούν σε αυτό το πολύ ωραίο δρόμενο με έντονο λαογραφικό χαρακτήρα. Ενώ στις 11 του μήνα έχουμε το Δεζαβού, το οποίο επίσης επιστρέφει και αυτό δυναμικότατο. Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, θα υπάρξει και άλλη συνέντευξη που θα σας πούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα, γιατί είναι γεμάτο, η ατζέντα είναι πλούσια, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Γεια σας και από μένα. Εγώ δεν ξέρω τι να πω, διότι με τέτοιο μονόλογο τα είπες όλα. Μετά τον Παναγιώτη Τραγιώτη δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω εννοείται το Δήμαρχο και όλους τους συντελεστές. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που δημιουργούν εδώ στην Καλαμάτα. Ανυπομονώ, γιατί είναι η πρώτη χρονιά για μένα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε όλοι τέλεια, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι σε αυτό εδώ το βήμα και μιλάω για την Ιζαμπό. Η Ιζαμπό αποτελεί την ταυτότητα του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη, για την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Έτσι, με κοινή απόφαση του Δημάρχου και του Προέδρου της Φάρης, αποφασίστηκε η Ιζαμπό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρόμενα του Καρναβαλιού. Στις 10 Μαρτίου, στην πλατεία της Καλαμάτας, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί το αποκριάτικο δρόμενο το Γαϊτανάκι, όπου θα συμμετέχει η Δημοτική Σχολή Χορού με το δικό της γαϊτανάκι και τις μικρές μαθήτριες. Το γαϊτανάκι, λοιπόν, είναι ένα πολύ παλιό έθιμο, το οποίο έχει πολλούς συμβολισμούς και είναι ένας κυκλικός χορός. Και οι μαθήτριές μας θα κάνουν μια μικρή χορογραφία μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Οι συμβολισμοί, λοιπόν, είναι οι 12 κορδέλες από το γαϊτανάκι που συμβολίζουν τους 12 μήνες του χρόνου ή τις 12 ώρες. Και ο κυκλικός χορός συμβολίζει τους κύκλους της ζωής, που είναι από τη ζωή στο θάνατο, από τη χαρά στη λύπη, από το χειμώνα στην άνοιξη. Και έτσι, λοιπόν, γιορτάζουμε όλοι μαζί. Σας περιμένουμε, λοιπόν, στην πλατεία της Καλαμάτας στις 12 η ώρα το μεσημέρι στις 10 Μαρτίου να χορέψετε μαζί μας. Οι μικρές μας μαθήτριες θα κάνουν μια μικρή χορογραφία, αλλά αμέσως μετά θα μπορούν τα παιδιά που θα βρίσκονται εκεί να πιάσουν τις κορδέλες από το γαϊτανάκι και να χορέψουν το δικό τους χορό σε αυτό, με πολύ κέφι και πολύ χαρά. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διοργανώνει και χορεύει το γαϊτανάκι τα τελευταία 50 χρόνια στην πόλη μας, την τελευταία Κυριακή της Τιρινής. Έτσι και φέτος, σε συνεργασία με το Δήμο και με τη Δημοτική Σχολή Χορού της Φάρης, θα χορέψουμε μαζί το γαϊτανάκι στις 12 το πρωί. Όλα τα παιδιά μας, οι οδηγοί, είναι πανέτοιμοι, έχουν κάνει τις πρόβες τους και σας περιμένουν να χορέψουμε όλοι μαζί το γαϊτανάκι στην πλατεία την Κυριακή στις 10 Μαρτίου. Καλή αποκριά σε όλους. 11ο καρναβάλι και φέτος η προηγούμενη ο Δήμαρχος, η Φάρης, ο Πρόεδρος Καρναβαλικής, κυρία Φίφα, νομίζω τοποθετηθήκαν στα πάντα. Είναι ένας θεσμός ο οποίος συνεχίζεται. Κάποια στιγμή το COVID, όπως σε όλα τα θέματα, ήρθε και εδώ και παρέλυσε, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Για το COVID, κατά κάποιους ίσως βρήκαμε το εμβόλιο, κατά κάποιους άλλους δεν το πολύ πιστέψανε. Ο κοινός παρανομαστής και η αποδοχή είναι ότι το COVID δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Άρα εμείς εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε? Μια θεραπεία. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση σε όλα τα πράγματα, τα οποία το COVID τα αποδόμησε. Έτσι και με το καρναβάλι, με τις απόκριες μάλλον, προσπαθεί να βρει ταυτότητα. Και θα βρει ταυτότητα η πόλη μας και σε αυτό το κομμάτι. Αρκεί να υπάρχει μια διάθεση καλή από όλους. Αρκεί να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας από όλοι. Όλοι, συγγνώμη. Το 24 έχει ξεκινήσει κάπως έτσι, με συνεργασίες και συνέργειες. Πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι και εμείς από την πλευρά μας είμαστε εδώ, δίνουμε το παρόν, έχουμε διάθεση, όρεξη, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που βλέπω εδώ πέρα,
που έχουν δημιουργηθεί μικροί πυρήνες σε όλη την πόλη, όπου μπορεί να γίνει. Και φυσικά το σημαντικό είναι ότι αυτό το πρόγραμμα τι είναι? Ένα ωραίο πρόγραμμα, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Με ψυχή, οι ίδιοι, σαν άνθρωποι. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει ένα ωραίο πρόγραμμα. Δηλαδή μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων δεν θα μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει. Ήδη ξεκινάνε όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Εμείς έχουμε κυρίως επικεντρωθεί το Σαββάτο 9 Μαρτίου, που είπαμε να κάνουμε μια ωραία ποδηλατάδα. Σε συνέχεια της διάθεσης που θέλουμε να κάνουμε το ποδήλατο ως ένα μεταφορικό μέσο στην πόλη μας, που είναι μια πόλη η οποία μπορεί και πρέπει να βηματίσει σε αυτό το πράγμα, μαζί με τα παιδιά μας. Άρα, 9 Μαρτίου, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο, 11 και 4, ερχόμαστε, ετοιμάζουμε τα ποδηλατά μας και πάμε μια ωραία ποδηλατάδα στο λιμάνι. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, την κάναμε και τα Χριστούγεννα και πρέπει να μην ξεχνάμε και το παραλιακό μέτωπο, το οποίο το έχει πολύ μεγάλο ανάγκη. Πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι ενέσεις, οι οποίες να μπορέσουν να το κρατήσουν ζωντανό όλο τον χρόνο. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα για το Deja Vu. Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και με ελεύθερη είσοδο. Διοργανώνεται από εθελοντική ομάδα και εδώ και περίπου μια δεκαετία εντάσσεται στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής το Δήμο μας, το Δήμο Καλαμάτας, τη ΦΑΡΙΣ, την Καρναβαλική Επιτροπή, που για χρόνια μας στηρίζει και μας φιλοξενεί. Είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού και μίμησης, μια εκδήλωση που έχει αγαπηθεί από τον κόσμο της Καλαμάτας και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Η εκδήλωση συνδυάζει το τραγούδι και την υποκριτική με πολλή φαντασία, τρέλα και πολύ κέφι. Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγουν ελεύθερα τον καλλιτέχνη, το τραγούδι ή μια σκηνή ταινίας ή κάποιας θεατρικής παράστασης. Πρέπει να μεταμφιεστούν ανάλογα και να μιμηθούν όσο μπορούν καλύτερα τον καλλιτέχνη που έχουν επιλέξει. Λίγα λόγια για την ιστορία του Deja Vu. Ξεκίνησε από μια έμπνευση. Έγινε εκδήλωση το 2015, η πρώτη μεγάλη εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία μέχρι το 2020. Τον καιρό της πανδημίας, το 2021, έγινε μια διαδικτυακή διοργάνωση που την είδε όχι μόνο ο κόσμος της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, αλλά και εκτός Ελλάδας και στο εξωτερικό. Είχε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ θετικά σχόλια. Το 2023 είπαμε να ξεκουραστούμε για να επιστρέψουμε δυναμικοί και φέτος και κάθε χρόνο να γίνουμε και καλύτεροι και σας υποσχόμαστε μια υπέροχη και υπέρλαμπρη βραδιά, γεμάτη τρέλα πάντως και γέλιο. Φέτος είναι αφιερωμένη στην ελληνική ομάδα διάσωσης Μεσσηνίας. Καλούμε τον κόσμο να μας τιμήσει με την παρουσία της και όποιοι το επιθυμούν στον κουμπαρά που θα είναι στην είσοδο του εργατικού κέντρου που θα γίνει η εκδήλωση, να τον ενισχύσουν. Φέτος στην ομάδα μας θα έχουμε μια σημαντική προσθήκη και αυτή δεν είναι άλλη από τον συμπαρουσιαστή μου Δημήτρη Γκολώνη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, ενεργό μέλος στο Deja Vu και στο Καλαματιανό Καρναβάλι επί σειρά ετών. Τι περιμένουμε λοιπόν να δούμε φέτος στο Deja Vu? Χορό, μίμηση, τραγούδι. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Θα δοθούν βραβεία στους τρεις νικητές μας, βραβείο 1, 2 και 3 Deja Vu. Σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 9 το βράδυ στο εργατικό κέντρο να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να περάσουμε όμορφα. Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, τώρα και πάρα πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει το Καλαματιανό Καρναβάλι, νομίζω κοντά 15 χρόνια. Κάνουμε ένα δρόμενο θεατρικό στα πλαίσια του Δήμου την προτελευταία Κυριακή, τώρα είναι 10 Μάρτη δηλαδή, το πρωί κατά τις 12 η ώρα στην Κεντρική Πλατεία, θα ξεκινήσει το Πνευματικό Κέντρο. Το ονομάζαμε τότε το Ξύπνημα της Άνοιξης και το Θάνατος του Δράκου. Αυτός είναι ο τέταρτος δράκος, δεν το ξέρετε αυτό. Ο πρώτος ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, όταν μας κάλεσε ο Δήμος Κοπέλου
να διοργανώσουμε μια εκδήλωση που λεγόταν «Μύθοι και θρύλοι της Κοπέλου». Είχαμε φτιάξει τον Δράκο, ο οποίος ταξίδεψε με τα παιδιά της πειραματικής στη Σκόπελο και έκανε μια φανταστική εκδήλωση. Μετά μας άρεσε ο Δράκος εκείνος, φτιάξαμε δεύτερο Δράκο, ο οποίος ξεκινούσε κάθε απόκριση μέχρι πριν από την πανδημία και έκανε αυτόν τον περίπατο μέσα στην πλατεία για τους μικρούς μας φίλους, για τα παιδιά της Καλαμάτας, τα οποία ήταν όλα ντυμένα με τις στολές τους. Ο Παναγιώτης Ομάλα μας, η Άντζελε Σκλίκα και εγώ, κάθε χρονιά ετοιμάζουμε παιχνίδια για τα γκρουπ και για τον κόσμο που βρίσκεται στην πλατεία και θέλει να παίξει μαζί μας. Έτσι και φέτος λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους επισκέπτες, όλους τους κατοίκους, όλα τα παιδιά να έρθουν στην πλατεία, να έρθουν στα διάφορα σημεία που έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα, να παίξουν μαζί μας, να διασκεδάσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το καρναβάλι είναι εμπειρίες και αναμνήσεις.